Καλησπέριζω και σας καλωσορίζω στην παρέα μας. Μια παρέα γεμάτη μύθους, παραμύθια και ιστορίες. Ιστορίες παλιές, ιστορίες πιο καινούργιες, ιστορίες πανάρχες. Όλες όμως που αφηγούνται γεγονότα που γίνανε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Στην πόλη του Αρκομενού, στα παλιά χρόνια. Γιατί εδώ γεννήθηκε και ο πρώτος Έλληνας. Και από αυτό όλη η Ελλάδα μετά. Και να πως Έλληνας. Ήταν τα χρόνια τα πολύ παλιά, τότε που ζούσαν οι παππούδες των παππούδων μας. Και είχανε τους αθάνατους θεούς για να πιστεύουν. Λοιπόν, και τότε λέγανε ότι οι αθάνατοι θεοί 5 φορές φτιάξανε τη γενιά των ανθρώπων. Και οι πρώτοι άνθρωποι δεν ήτανε σαν εμάς. Εμείς είμαστε η 5η γενιά, η σιδερένια γενιά, που όλο είμαστε με το σπαθί και το μαχαίρι και έχουμε την έφρα και το μίσος στην καρδιά μας. Εκείνοι όμως οι πρώτοι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι, ήταν χαρούμενοι. Δεν ξέρανε στεναχώρια, δεν ξέρανε λύπη, ούτε πείνα, ούτε γλύκηση, ούτε την κακία ήταν. Γι' αυτό τους λέγανε χρυσή γενιά. Όμως, ακόμα και οι θεοί τους ζήλεψαν κάποτε και γι' αυτό τους αφάνισαν. Και ύστερα ήρθε η 2η γενιά, η ευτυχισμένη γενιά. Και αυτοί ευτυχισμένοι ήταν και ανέμενοι πολύ. Ζούσαν μια χαρά. Όμως ήταν σαν παιδιά. Και όπως τα παιδιά, είναι το παραμικρό, ξέρετε εσείς. Αρχίζουν να τσακώνονται το ένα με το άλλο. Και αυτοί αρχίζουν να τσακώνονται μεταξύ τους, ώσπου στο τέλος, από την αμυαλιά, χάθηκε η γενιά τους. Ήρθε τότε η 3η γενιά. Και ήταν αυτό το γένος το χάλκινο. Και αυτοί ήταν πολεμιστές γενναίοι. Και ήταν δυνατοί, αντριωμένοι. Και φτιάχνανε σπίτια από χαλκό. Και τα εργαλεία τους από χαλκό ήταν για αυτά. Και πήγαιναν για κοινού. Βοήθαναν τους ανθρώπους. Βοήθαναν τους ανθρώπους. Στην αρχή. Πήγαιναν για κυνήγι όλοι μαζί. Μάζευαν τους καρπούς όλοι μαζί. Και ζούσαν στην αρχή ωραία και ευτυχισμένα και αγαπημένα. Όλα από χάλκινα ήταν. Ναι, τότε ήταν χάλκινα. Δεν ξέρανε το σίδερο ούτε τα άλλα τα... τους τρόπους. Όχι, το ξέρανε και από πιο παλιά. Ακούστε. Λοιπόν, στην αρχή ήταν πολύ ευτυχισμένοι και αυτοί. Μετά όμως, άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Και από εκεί, ξεπήδησαν όλα τα κακά. Το μίσος και η εκδίκηση και η πείνα και το κρύο και η στεναχώρια και όλα τα κακά. Και έτσι και αυτοί από καλή και ανδρή και σωστοί γίνανε αλαζόμενοι, γίνανε κακοί. Τους είδε ο Δίας και θύμωσε πολύ και είπε, έτσι είστε, θα σας καταστρέψω και εσάς. Και αποφάσισε να στείλει μια πλημμύρα να τους πνίξει όλους, να μην μείνει ούτε ένας. Αλλά, ναι, αλλά δεν ξέρεις πως στην ιστορία του ξέρω. Και ποιος τους έσωσε? Ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας. Τα άκουσε αυτά που κανόνιζε ο Δίας. Και λέει, άρα εγώ τους αγαπώ τους ανθρώπους. Και δεν ξέρω να πάθουν κακό. Ήταν καλός ο Προμηθέας και θυσία γινότανε για τους ανθρώπους. Τι να κάνει, πρέπει όμως να σώσω έναν άνθρωπο που να είναι δίκαιος, να είναι καλός, να μην είναι σαν τους άλλους, ελπίζεται τους άνθρωπους.